Επίσης, έτσι να χωρίσει. Και πάει τέτοιο ρόλο που δεν έχει παράσει να κάνει, παλιού ρόλου. Ήταν η στράση ενός καταστήματος των Άγιων Κόλων και το τι δημήθη. Και εντάξει, οι πολίτες προφανώς είναι που ευχαριστήσουν το μαγαζί και καλά κάνουν. Αλλά θεωρώ και πάλι ότι δεν πρέπει κάποια παράταξη να καταφέρεται ενάντια στα όργανα του Δήμου. Τη στιγμή μάλιστα που τα μέλη της ψήφισαν ομόφωνα και πρέπει να πούμε το εξής, ότι ανεξαρτήτως παράταξης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το λέω προς όλες τις κατευθύνσεις, στεναχωριόμαστε όταν μας φέρνει η αστυνομία για κλείσιμο του καταστήματος. Ο Δήμος ουδέποτε έχει και ουδέποτε εκείνη κατάσταση. Αυτό είναι θέμα ελέγχου της αστυνομίας. Είναι μια αρμοδιότητα που θέλουμε να κάνουμε απάνω μας. Δεν μπορεί η αστυνομία να λέει βρήκα παραβάσει και κλείσει το κατάστημα. Ο Δήμος να κάνει δουλειά και να βρίσκουμε τον πελά μας. Τι κάνουμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πάντα. Όλοι ανεξαρτήτως. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να διευκολύνουμε το επιχειρηματία να διορθώσει αυτά που πρέπει. Παρατάσσεται και παρατάσσεται. Βοήθεια όσο μπορούμε κλπ. Από εκεί πέρα, όταν πλέον φτάσει στο κύριο του χρόνου, δεν μπορεί ο άλλος να κάνει παράβαση κάτι τέτοιο. Είναι προφανές. Και δεν μπορεί κανένα υπάλληλο να το υποχρεώσει. Αυτή η ιστορία, να έχει υπόψη σας ότι έχει ξεκινήσει 28 Δευτέρου του 2012 από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ακολουθήθηκαν διαδικασίες, έχω δει όλο το ιστορικό, αν θέλετε, στο κοινό πίσω. Τι ακριβώς έχει γίνει. Σε όλους, δηλαδή, το κοινό πίσω, τι γίνεται. Και επειδή αφορά ένα συγκεκριμένο επαγγελματία, δεν έχει έννοια να μην πάρει σε μάκρος, αλλά θέλω να σου πω ότι εξαφορά τους πάντες. Λοιπόν, δικαστήρια, προσφυγές, αναστολές και στο τέλος χάθηκε η ιστορία στο δικαστήριο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έδωσε μεγάλο διάστημα για να διορθωθούν όσα πρέπει να διορθωθούν, δεν έγινε και προχώρησε το κλείσιμο. Αυτό και μόνο έγινε. Λυπούμαστε για αυτό το πράγμα. Όμως, νομίζω ότι είναι και θέμα των επαγγελματιών και όλων και πρέπει να γίνει. Όμως, δεν πρέπει να καταφερόμαστε ενάντια σε όργανα του Δήμου, οι οποίοι απλώς και μόνο κάνουν τη δουλειά τους. Πιθανόν κάποιοι να λένε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Γι' αυτό θέμα της αστυνομίας. Να μην υπάρχει. Αλλά ουδέποτε όργανο του Δήμου πήγε να ελέγξει κατάστημα διότι έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ουδέποτε. Απλώς την άδεια δίνει η υπηρεσία και εφαρμόζει τις αποφάσεις μετά από τον έλεγχο άλλων οργάνων. Ουδέποτε ο Δήμος αφαίρεσε άδεια με δικιά του πρωτοβουλία. Και γι' αυτό πρέπει να είναι καθαρό σε όλους. Θα σας παρακαλούσα έτσι να είμαστε κι εμείς μαζί. Μου έστειλε μια απόφαση ο Δήμος Χριστού, οι οποίοι αποφάσισαν να συλλέξουν υπογραφές για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αποφάσισαν η απόφαση αυτή να σταλεί σε όλους τους Δήμους και να συνεργαστούμε φορείς για να το διεκδικήσουμε. Γίνεται μια διαδικασία αυτές τις μέρες αν έχει πληροφορηθεί. Πράγματι, το ελληνικό δημόσιο το έχουν ελευθερώσει η Γερμανία κατά την κατοχή. Αυτά τα πράγματα δεν τα πήρα ποτέ πίσω η Ελλάδα. Όπως είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Μην ξεχνάτε ότι μόνο ο χρυσός που κατέσχεσα στην Τράπεζα της Ελλάδας κάνει 120 δις. Ο χρυσός μου. Πήραν το σταυροκουνάκι της Τράπεζας της Ελλάδας στην κατοχή. Αυτό δεν επιστράφει ποτέ. Λοιπόν, αυτά πρέπει λοιπόν να έρθουν πίσω. Θεωρώ λοιπόν ότι αν μπορεί με τον πρόεδρο να μαζέψουμε και εμείς υπογραφές, να στηρίξουμε αυτό το αίτημα και αν είναι ένα αίτημα πανελλήνιο, μακάρι να έχει ευτυχή κατάληξη. Από δημοτικούς συμβούλους και από πολίτες. Όσοι θέλουν να φτιάξουν ένα κείμενο, να το υπογράψουν και να στηρίξουμε αυτό το αίτημα.